Καλημέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαστε εδώ στο King and Wings. Φιλοξενούμαστε σήμερα, είναι το μαγαζί που δουλεύω, για να κάνουμε μια πολύ ωραία νόστιμη και μαμαδίστικη συνταγή. Το ξέρετε ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα παραδοσιακά φαγητά, μου αρέσουν τα πολύ ωραία τα ζουμερά τα φαγητά, με πολλές βιταμίνες και πολύ ωραία γεύση. Οπότε σήμερα θα φτιάξουμε το θρεπτικό σπανακόριζο. Πάμε να δούμε τα υλικά. Ξεκινάμε με τα υλικά μας. 1 κιλό σπανάκι. Πλημμένο, καθαρισμένο. Εάν δεν βρείτε φρέσκο σπανάκι, πολύ ωραία είναι και τα κατεψυγμένα. Πάρτε 1 κιλό σπανάκι κατεψυγμένο. 3 κρεμμυδάκια φρέσκα. Έχουμε 1 κρεμμύδι μεγάλο ξερό, χοντροκομμένο, έτσι πολύ ωραίο, μου αρέσει να φαίνεται έτσι το χοντροκομμένο το κρεμμύδι. Εδώ έχω μία σάλτσα, δηλαδή έχω βάλει μία κουταλιά της σούπας σάλτσα. Ή πελτέ, αν θέλετε το αραιώνετε με λίγο νεράκι. Έχω πάρει χυμό ντομάτας, είναι σχεδόν μία κουτάλα βαθιά. Εδώ έχουμε το ριζάκι, ό,τι ριζάκι σας αρέσει μπορείτε να βάλετε. Καρολίνα, μπορείτε να βάλετε γλασέ, νιχάκι, εγώ έχω νιχάκι βέβαια εδώ πέρα τώρα σήμερα, αναλόγως και πώς σας αρέσει να φαίνεται το ριζάκι μέσα, άλλοι το θέλουν πολύ με σπανάκι, να φαίνεται πιο πολύ το σπανάκι, άλλοι το ριζάκι. Εγώ έχω μία κούπα του καφέ, τώρα ρύζι έχω βάλει μέσα. Λοιπόν, έχουμε αλατάκι, πιπεράκι λευκό, πιπεράκι κόκκινο γλυκό και έχω και ζωμό λαχανικό να το ενισχύσω. Πάρτε εσείς, επειδή εγώ έχω χύμα σε πάστα, έβαλα μια κουταλιά της σούπας, εσείς πάρτε 1 με 2 κύβους και βάλετε μέσα. Αυτά είναι τα υλικά μας, ξεκινάμε να το φτιάξουμε το φαγητό μας. Ξέχασα να πω ότι βάζουμε και φυσικά ελαιόλαδο. Ας ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την ωραία συνταγούλα μας, σπανακόριζο. Λοιπόν, έχουμε βάλει μια κατσαρόλα στη φωτιά, στο μάτι της κουζίνας μας, στο χαμηλό στην αρχή, έτσι, και ρίχνουμε λαδάκι, ελαιόλαδο. Στην αρχή θα βάλουμε λίγο, σχεδόν μια κουταλιά δύο της σούπας, για να τσιγαρίσουμε τα υλικά μας. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπαμε, το κρεμμυδάκι το ξερό. Το ρίχνουμε μέσα, το κρεμμυδάκι το χλωρό, το φρέσκο και ανακατεύουμε. Αυτά τα δύο μαζί θα μας βγάλουν μια πολύ ωραία μυρωδιά. Περιμένουμε τώρα λίγο να κοκκινήσει, να καραμελώσει. Δεν θέλουμε να ψηθεί, να μαυρίσει δηλαδή. Θέλουμε λίγο να καραμελώσει το κρεμμυδάκι μας και στη συνέχεια θα ρίξουμε το σπανάκι. Όπως βλέπουμε αρχίζει και καραμελώνει το κρεμμυδάκι μας και παίρνει αυτό το ωραίο, το χρυσαφένιο το χρωματάκι. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε το πολύ κόκκινο το καμένο, γιατί μετά το φαγητό μας θα βγάζει πικρία. Έτσι. Εντάξει, μέσα από τους καπνούς η μυρωδιά είναι φοβερή, πάρα πολύ ωραία. Οπότε, είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ρίξουμε το σπανάκι. Είπαμε, 1 κιλό σπανάκι, καθαρισμένο, πλημμένο. Εάν δεν βρείτε, δεν είναι μια εποχή το σπανάκι, το φρέσκο, πάρετε 1 κιλό κατεψυγμένο, την ίδια δουλειά κάνει και είναι και πολύ ωραίο. Εγώ αυτό έχω, το κατεψυγμένο από αυτή τη στιγμή. Γιατί εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι δεν μπορείς να βρεις το σπανάκι. Και ανακατεύουμε από κάτω προς τα πάνω. Θα το αφήσουμε και αυτό. Και προς το τέλος του αφήσματός μας, όταν καραμελώσει το σπανάκι, θα δούμε ότι έχει καραμελώσει, θα βάλουμε το ριζάκι μας. Εγώ το παίρνω 2-3 βόλτες με το ριζάκι μαζί. Θέλω να πάρει όλες τις μυρωδιές, όλες τις ουσίες από το σπανάκι, από όλα και μετά το βάλω να βράσει μαζί. Αυτή τη διαδικασία κάνω. Τώρα, εάν έχετε παιδάκια,
και δεν τρώνε το καροτάκι. Δεν τρώνε γενικά τα λαχανικά. Μπορείτε κάλλιστα μέσα σε αυτά τα ζουμερά φαγητά να τα τρίψετε να μην φαίνονται και να μπορούν να τα τρώνε χωρίς να τα πάρουν η είδηση. Τρίψετε έτσι στο ψηλό το ρεντέ και βάλτε τα όλα μέσα. Και ενώ στην μια θα πάρει το φαγητό και τα παιδάκια σας θα φάνε όλα αυτά τα τρεφτικά τρόφιμα που έχουμε, λαχανικά που έχουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα ενωμώσω εγώ λίγο τη φωτιά μου τώρα και ανακατεύουμε καλά. Θα αφήνουμε 2-3 λεπτάκια, ανακατεύοντας βέβαια, ώσπου να αρχίσει να πάρει να βάζει, γιατί τώρα έκατσε το σπανάκι, έχει λίγο νεράκι μέσα, οπότε αρχίσει και λίγο και παίρνει τη σύμβρασή του, βράζεται. Και μετά θα ρίξουμε το ριζάκι, που το φέρνουμε, όπως βλέπετε, αρχίζει και βράζει. Πήρε να βράζει, έχει γίνει η σύμβραση όλη αυτή, και τώρα σε αυτή εδώ τη διαδικασία θα ρίξω το ριζάκι. Όπως βλέπετε, έχει βγάλει και το ζουμάκι του, θα μας βοηθήσει στο ριζάκι. Και ανακατεύουμε. Έχει βγάλει το σπανάκι το ζουμάκι του, έχουν βγάλει τα κρεμμυδάκια το ζουμάκι του, οπότε και το ριζάκι μέσα θα γίνει καταπληκτικό, θα καταμελώσει και αυτό μαζί του. 2-3 βολτούλες θα το φέρουμε, έτσι. Ποιος δεν έχει, παιδιά, ποιος δεν έχει μνήμες και αναμνήσεις από τις γιαγιάδες μας, από τις μαμάδες μας, από το ωραίο αυτό φαγητό που είναι ποικίλει με πάρα πολλές βιταμίνες. Δηλαδή, σίδηρο, το σπανάκι μας, όλα τα λαχανικά μας. Εδώ, σε αυτή τη διαδικασία θα βάλουμε ξαρκούλα. Αν έχετε πελτέ, βάλτε πελτέ. Αλαιωμένο με λίγο νεράκι, μια κουταλιά της σούπας. Σε άλλα μέρη, στο Ναπόλιο το έχω φάει χωρίς σάλτσα. Το έχω φάει με λεμονάκι, άσπρο το κάνουμε. Και έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακριβώς αυτή η διαδικασία, αλλά αντί για σάλτσα, βάλτε χυμού λεμονιού. Την πράση, έτσι, και μετά. Λοιπόν, κατεβάζουμε τώρα τη φωτιά μας και το αφήνουμε 3-4 λεπτάκια να αρχίσει να βράζει όλο μαζί. Μόνο με το που πάρει 2-3 βράσεις, θα ρίξουμε το νεράκι μας. Οπότε έχει πάρει τις βράσεις, το ανεβάζω λίγο εγώ τώρα και ρίχνουμε το νεράκι. Το νεράκι θα σας πω να ρίχνω εγώ με το μάτι το κάνω. Τώρα εγώ στην κατατούλα μου έχω 1,5 λίτρο, θα σας πω πόσο ακριβώς θα βάλετε. Ίσα ίσα το σκεπάζω, αν δεν έχετε αυτή την κατατούλα να βάλετε, ας πούμε, να μετρήσετε. Εγώ ίσα ίσα το σκεπάζω και θέλω να είναι άνετα να γυρνάει η κουτάλα μου, να το νιώθω έτσι. Να νιώθω και το σπανάκι, αλλά να κατέβω και πολύ ωραία. Οπότε έχω βάλει 1 λίτρο έχω βάλει. Ακριβώς 1 λίτρο. Τώρα, αν το θέλετε λίγο πιο ζουμερωμένα, δεν μου αρέσει τόσο πολύ ζουμί να έχει μέσα. Μου αρέσει να θέλετε πιο πολύ το σπανάκι και το ρύζι. Τώρα εσάς, αν θέλετε να κάνετε τις βούτες σας, καλό είναι να βάλετε παραπάνω νεράκι και λίγο παραπάνω σαλτσούρια, έτσι. Γιατί τραβάει το ριζάκι. Το ριζάκι θα τραβήξει και νεράκι, θα τραβήξει και... Λοιπόν, εγώ θα βάλω λίγο ακόμη. Και είναι ακριβώς 1 λίτρο έχω βάλει. Στο 1 κιλό δηλαδή σπανάκι, 1 λίτρο νεράκι. Λοιπόν, το αλατάκι μας. Και αυτό είναι στη δική σας προτίμηση. Εμένα μου αρέσει λίγο τσιπημένο, θα βάλω 1 και 1-2. Επειδή θα βάλουμε ζωμό, μην βάζετε τόσο πολύ αλάτι, πάρετε 1 πρέζα εσείς, έτσι. Εδώ έχω πιπέρι λευκό, εσείς μπορείτε να βάλετε και μαύρο, ό,τι έχετε στο σπίτι σας. Αν σας αρέσει πιο καυτερό, βάλτε 3 πρέζες αλάτι. Κόκκινο πιπεράκι τέλειο, γλυκό, που παίρνει και χρώμα το φαγητό μας και γίνεται και πολύ νόστιμο, έτσι. 1 γελή πρέζα ρίξτε μέσα
όλο το πιπεράκι και ο ζωμός. Ο ζωμός λαχανικών, να ενισχύσουμε όλα αυτά τα υλικά που βάλαμε μέσα και να κατέβουμε. Αυτές τις 2-3 βράσεις που θα πάρει, εγώ μετά θα συμπληρώσω λαδάκι. Γιατί όπως είπαμε είναι λαδερό φαγητό. Με μια κουταλιά και δύο που τα τσιγαρίσαμε όλα, δεν πάω να πει ότι φτάνει αυτό το λάδι έτσι. Θα βάλω και μισή κούπα ακόμη ελαιόλαδο. Αλλά θέλω να πάρει 2-3 βράσεις και μετά θα το ρίξω το ελαιόλαδο. Ξεκίνησε να παίρνει τη βράση του. Και έχω ρίξει και είπαμε και ελαιόλαδο, έτσι, ανατακτά χρονικά διαστήματα, το ανακατεύω. Δεν το αφήνω έτσι γιατί μπορεί να μας κολλήσει και αν δεν είναι για την κολλητική κατσαρόλα μας, μπορεί να μας κολλήσει. Ας ανακατέψουμε λίγο τώρα να δούμε. Ήδη όπως βλέπετε, αρχίζει το νεράκι μας και κάθεται και εξαθλίζεται, σώνεται δηλαδή. Και όπως βλέπετε και το ζουμάκι αρχίζει και πυκτώνει. Πρώτα σε αυτή τη φάση λίγο θα δοκιμάσω. Όλα τα φαγητά μου τα δοκιμάζω. Να δούμε το αλάτι, ποιος θα δω το πιπέρι τους. Για να δούμε. Ωραίο. Είναι ακριβώς έτσι όπως το θέλουμε. Και εσείς τα φαγητά σας όλα τα δοκιμάζετε. Γιατί πάνω στο βρασμό μπορείτε να συμπληρώσετε αλατάκι, πιπεράκι, ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, αυτό τώρα σε κανένα δεκάλεπτο πιστεύω θα είναι έτοιμο. Δηλαδή στη μισή ωρίτσα το φαγητάκι μας είναι έτοιμο. Ούτε κόπος, ούτε τίποτα. Φρέσκο, μαμαδίστικο, πολύ ωραίο φαγητάκι για τα παιδάκια σας και για εμάς τους ίδιους. Θρεπτικό το σπανάκι, είναι θρεπτικό. Και χειμώνα και καλοκαίρι. Μου αρέσουν εμένα τα λαχανικά και χειμώνα και καλοκαίρι μπορώ να το φάω το πανακόριζο. Λοιπόν, καπακώνουμε και περιμένουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο. Βέβαια, θα σερβίρουμε με ωραίο τυράκι, όπως βλέπετε πίσω μου το έχω με φετούλα που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει. Το σπανάκι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τη φέτα. Θα το σερβίρουμε έτσι, απλό, λιτό και απέριτο. Περιμένουμε να βράσει. Τα 10 λεπτά περάσανε και τώρα θα ανοίξουμε να δούμε το φαγητάκι μας τι έχει γίνει. Για να δούμε. Έχει τραβήξει το ζουμάκι του. Έχουν δέσει όλα μαζί. Έχει πυκτώσει η σαλτσούλα μας. Και νομίζω σε αυτή τη φάση είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Κλείνουμε το μάτι της κουζίνας μας. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Πάμε να σερβίρουμε το φαγητό μας. Βέβαια, καλό είναι να το αφήσουμε λίγο να κάτσει για να τραβήξει και το ζουμάκι, το ριζάκι, να πυκτώσει λίγο πιο πολύ. Αλλά εντάξει, τώρα θέλω να σας το δείξω πώς έχει γίνει. Οι μυρωδιές είναι φοβερές. Απλό, μαμαδίστικο, νόστιμο φαγητό. Και όπως είπαμε, θα το σερβίρουμε πάρα πολύ ωραία με ωραία ελληνική φετούλα. Τι πιο ωραίο, τι πιο νόστιμο. Αυτό είναι το φαγητό μας σήμερα, φίλοι μου. Εδώ, από την κουζίνα του Kings & Quicks, στην Άφητο, στη Χαλκιδική, που εργάζομαι, έχω φτιάξει αυτό το φαγητό και θα το προσφέρω στους συναδέλφους μου, στο προσωπικό εδώ του ξενοδοχείου, να το φάνε, να δυναμώσουνε. Θρεπτικό και πολύ ωραίο φαγητό. Φτιάξτε το στην οικογένειά σας, στο σπίτι σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου τα μαγειρέματα της Έλσας για να βλέπετε τις συνταγές μου. Καλή σας όρεξη και καλή επιτυχία. Γεια σας!